Σύμμαχοι σώμα με σώμα με τις αιστείες της φωτιάς που έζωσαν τον Άγιο Θωμά έδωσαν για πάνω από 20 ώρες πυροσβέστες και κάτοικοι της περιοχής. Καταφέραν να σώσουν το χωριό καθώς οι φλόγες περιορίστηκαν σε ρεματιά που ξεκινά από την εκκλησία της Παναγίας και το δάσος που αποτεφρώθηκε μέχρι την τοποθεσία Μελίσια, όπου η συντονισμένη προσπάθεια επίγειων και εναέριων δυνάμεων ανέκοψε τελικά την επέλασή της στα γύρω ορεινά. Μέσα στη Χαράδα θα επιχειρήσετε Ήρα Ηρακλείου και Ήρα Καλαμάτας από Άρης. Δυστυχώς καίγεται μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλου στο χωριό μας, ένας από τους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην περιοχή του νομού Ηρακλείου. Δυστυχώς έχει πάρει από πολύ χαμηλά, έχει καεί η περιοχή της Παναγίας Καρδιώτισσας, όπως γνωρίζουν όλο το μεγάλο δάσος των ιστορικών τεριάδων, υπεραιωνόδια δέντρα. Είναι πραγματικά βιβλική καταστροφή. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, λίγο έξω από τον Άγιο Θωμά, με τον ισχυρό άνεμο να σπρώχνει το μέτωπο προς τη ρεματιά και την ορεινή ζώνη με καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο, καθώς ισχυροί άνεμοι αναζωπυρώνουν συνεχώς τα πύρινα μέτωπα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, υδροφορά και κάτοικοι της περιοχής Μετραχτέρ έστησαν κλειόγυρο από τα επικίνδυνα μέτωπα για να ανακόψουν την επέλαση της φωτιάς προς το χωριό είτε τις περιουσίες τους. Γαντζωμένοι στις πλαγιές της ρεματιάς, πυροσβέστες και αγρότες πάλευαν επί ώρες να αντιμετωπίσουν τις μικρότερες αιστείες, ενώ μέσα στη ρεματιά ρίχναν συνεχώς τόνους νερό τα ελικόπτερα του Ηρακλείου και το βαρέως τύπου από την Καλαμάτα. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, μια νέα απειλητική αιστεία φωτιάς κινείται προς το εκκλησάκι της Παναγίας Μελισσανής, αλλά και ένα σπίτι. Από πάντα για τη πιάσαμε! Έλα, πάμε δυνατά! Επιχειρούν όλο το χωριό, όλα οι ανθρώπινα την Αγία Βαρβάρα με ιδιωτικά οχήματα, πυροσβεστική, δύο ελικόπτερα, αλλά τα μέτωπα είναι πάρα πολλά, δεν μπορούν να τα προλάβουν όλα. Αμπέλια, ελιές, βοσκότοποι, έχουμε πληροφορίες ότι πιο χαμηλά είναι από μειοστάσεις και έχουν καεί μερικά ζώα. Πολλές ζημιές. Καήκανε ζώα, στάβλοι, σπίτια ευτυχώς δεν καήκανε, περιουσίες διαλύσανε, εμένα πάνω από 250 μουρέλα καήκανε. Από αέρο σάρωνε την περιοχή Μεντρών και η ομάδα Ίκαρος της 3ης ΕΜΑΚ, συμβάλλοντας στο συντονισμό των επιχειρήσεων. Αστυνομικές δυνάμεις είχαν διακόψει την κυκλοφορία προς τον Άγιο Θωμά, κρατώντας το δρόμο ανοιχτό για την περίπτωση που χρειαζόταν εκένωση του πληθυσμού, ενδεχόμενο το οποίο απομακρύνθηκε γρήγορα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.